Καλημέρα, καλημέρα για μια ακόμη φορά στην όμορφη νεράιδα Τρικάλων. Αλλά πρώτη φορά με το EDV. Πάμε μέχρι κάτω. Σας πάω στην κεντρική πλατεία και στον κεντρικό ιερό ναό του χωριού. Εδώ που όπως θα δείτε, όσοι έχετε παρακολουθήσει παλαιότερα βίντεο μου, υπάρχει ζωή, παιδιά. Ναι, είναι καλοκαίρι. Υπάρχει ψυχή. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ευχάριστο. Βλέπεις, παιδιά, τι άλλο. Πάμε να πούμε και ένα καλημέρα στο φίλο μας, τον Άρη. Ο Άρης, παιδιά, ο οποίος είναι η ψυχή του χωριού. Ελπίζω να είναι εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε, το χωριό παίρνει ζωή. Αυτό είναι το θετικό και το αρνητικό συνάμα. Αρνητικό γιατί το χειμώνα, φίλοι μου, είναι μόνο τα γεροντάκια. Δυστυχώς. Όπως όλα τα χωριά δηλαδή. Όχι μόνο εδώ. Πάμε να δούμε πού είναι ο Άρης. Είναι μέσα. Εδώ, παιδιά, καφέ κάτω από τον πλάτανο. Τι άλλο, τι καλύτερο. Είμαστε περίπου στα 920 με 950 μέτρα υψόμετρο, πάντα από την επιφάνεια της θάλασσας, και συνεχίζουμε. Για να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ο Άρης δεν βρίσκεται εδώ? Τώρα είναι. Τώρα. Α, τώρα, okay. Εντάξει. Είπα και εγώ. Ήρθα να τον δω και δεν είναι εδώ. Τώρα. Α, εντάξει. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία θέα, η οποία, να ξέρετε, θα ήταν και πολύ καλύτερη αν δεν υπήρχε αυτή η κουφόβραση, αυτή η ζέστα, αυτή η θολούρα, ένα πράγμα. Αλλά δεν πειράζει. Και έτσι είναι όμορφα, ε. Η πιο ωραία εικόνα, φίλοι μου, που δυστυχώς σήμερα τη συναντάς μόνο στα χωριά. Η καλύτερη ψήξη για το καρπούζι. Ω, εντάξει, το νερό δεν υπάρχει, Είναι από τα λίγα παγωμένα που έχω συναντήσει. Τόσο πολύ. Τέλεια. Έτσι μου έρχεται όπως είναι να το πάρω και να σκοτώ να φύγω. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνοντας πάνω στην πλατεία, στην εκκλησία, παιδιά μου, έσπασε η μύτη. Ρε τι είναι, ρε τι είναι, ρε τι είναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα δείτε τώρα. Πω, πω. Αν και δεν φαίνεται καλά, θα σας πω από εδώ. Παιδιά, μακάρι η κάμερα να είχε δύναμη να περάσει αυτό το άρωμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι πάνω εκεί. Είναι η ρίγανη, παιδιά, απλωμένη να ξεραθεί. Αχ, μου σκοβολά τόπους, χωρίς υπερβολές. Εδώ, στην όμορφη νεράιδα, σε ένα από τα τελευταία τζουμερκοχώρια του νομού Τρικάλων, της Δήμης, του Δήμου μάλλον, Πύλης Τρικάλων. Τα 900 κάτι μέτρα που είπα πριν, υψόμετρο, άκυρο. Παιδιά, διαβάζοντας, διάβασα και εγώ λάθος, εδώ βρισκόμαστε στα 1000 πλάς μέτρα, υπόψη. Καμία σχέση με 900 κάτι. Είπα και εγώ. Ξέρετε γιατί μπήκα να κοιτάξω και το ανέφερα στην αρχή? Είχα μια μικρό αμφιβολία. Τελικά λάθος την είχα. Στην πραγματικότητα είμαστε στα 1000 κάτι μέτρα. Εδώ που σιγά σιγά αρχίζει βάζει ζέστα, τα σύννεφα αρχίζουν, κάνουν την εμφάνισή τους.
που ξέρετε τι σημαίνει, βροχούλα. Και δεν έχω καμία όρεξη να κάνω πάλι μπάνιο. Πλάκα κάνω, δεν έχω θέμα. Και το ξέρετε. Και συνεχίζοντας, φίλοι μου, τι πιο ωραίο πράγμα, να βλέπεις παντού φρέσκο τρεχούμενο νερό. Εδώ από την όμορφη νεράιδα Τρικάλο. Το παλικάρι ήρθε στην νεράιδα. Να μην ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Πραγματικά πολύ ωραίο χωριό, με την πλειοψηφία των σπιτιών να είναι ανακαινισμένα, κατοικήσιμα εννοώ. Και πόσο κρίμα ρε παιδιά, να είναι οι κάτοικοι λιγοστοί. Αλλά θα μου πεις, Χρήστο, από την άλλη, τι να κάνει ο κόσμος, με τι θα βιοποριστεί εδώ πάνω, έτσι κι αλλιώς, κτηνοτροφία. Δυστυχώς, τα κάναν όλα έτσι, ώστε σιγά σιγά να πεθάνει κι αυτή. Πάμε σιγά σιγά κάτω. Θα να σας βγάλω έτσι το βίντεο τώρα, τη συνέχεια δηλαδή. Και εδώ τα πλατάνια, φίλοι μου, όπως μπορείτε να δείτε, ορισμένα εξ αυτών έχουν πεθάνει. Δυστυχώς, όπως έχει γίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτσε να ανέβουμε λίγο εδώ πάνω. Πλατεία Χαρίκλειας Γιαννέλο, μεγάλη ευεργέτιδα, 1891-1943. Ήρθα μέχρι εδώ γιατί, φίλοι μου, εδώ σε αυτό το σημείο, εντάξει, είχε τρεχούμενο νερό, άλλη εποχή είχα έρθει, τώρα δυστυχώς, όπως μπορείτε να δείτε, δεν έχει.